Καλό μεσημέρι. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της οικογένειας στην ενημέρωση σε σχέση με την διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Θανάση Νικολάου, είχαμε απευθύνει πρόσκληση τόσο προς τον δικηγόρο κ. Λουκαΐδη όσο και στην οικογένεια του αποποιώσαντα για να παρευρεθούν σήμερα στην νομική υπηρεσία με σκοπό την ενημέρωσή τους σε σχέση με την έκθεση των ποινικών ανακριτών και τις επόμενες ενέργειες. Οι ενδιαφερόμενοι για λόγους δικούς τους που εξήγησαν σε δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παρευρέθηκαν. Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση σε σχέση με τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου είναι αδιαμφισβήτητο και καλύπτεται από το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως και από τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και αντίστοιχα αδιαμφισβήτητη είναι και η υποχρέωση της πολιτείας να παράσχει επαρκή ενημέρωση στους συγγενείς για τη διερεύνηση συνθηκών θανάτου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια. Υπό κανονικές συνθήκες, οι εκθέσεις των ποινικών ανακριτών δεν δίνονται στη δημοσιότητα, ούτε ακόμα και στους ενδιαφερόμενους. Αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν, θα δει ότι αυτή ήταν διαχρονική θέση της νομικής υπηρεσίας. Από τη στιγμή όμως που πρόκειται για έκθεση που αφορά σε πρόκληση θανάτου, εφαρμόζονται νομικές αρχές σύμφωνα και με νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το τι είναι δέον να αποκαλύπτεται στους συγγενείς των θυμάτων στα πλαίσια της ενημέρωσης. Στις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΔΑΔ για το άρθρο 2 της Σύμβασης και το δικαίωμα στη ζωή, καταγράφεται ότι οι συγγενείς πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων τους. Περαιτέρω, καταγράφεται ότι οι ανακριτικές αρχές έχουν υποχρέωση στα πλαίσια των ερευνών τους να ικανοποιούν κάθε αίτημα των συγγενών για λήψη συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων. Αυτό αναφέρεται στην υπόθεση Ραμσαχάη εναντίον της Ολλανδίας. Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, έχοντας μελετήσει την έκθεση με βάση τα ευρήματα των ποινικών ανακριτών, τα οποία παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια εναντίον του Θανάση Νικολάου, κρίνουμε ότι αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην αστυνομία για να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες οι οποίες δεν διενεργήθηκαν από τους ποινικούς ανακριτές που διορίστηκαν. Παρόλες τις δυσκολίες που πηγάζουν από το γεγονός της παρέλευσης 17 ετών, προβαίνουμε σε αυτή την προσπάθεια με την ελπίδα ότι θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Εν όψη των πιο πάνω, η απόφαση της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με πιθανή δίωξη προσώπων για θέματα που σχετίζονται με ενδεχόμενη πλημελή διερεύνηση δεν θα ληφθεί τώρα, αλλά μετά την ολοκλήρωση όλων των ερευνών από την αστυνομία, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και να μην δημιουργηθεί κίνδυνος κατάχρησης ή πολλαπλότητας διαδικασιών. Στις έρευνες της αστυνομίας θα προτείνουμε, όπως συνδράμει ο κύριος Αλεξόπουλος, ένας εκ των δύο ποινικών ανακριτών που ετοίμασαν την έκθεση. Αυτό θα το ανακοινώναμε στην οικογένεια σήμερα, η οποία, όπως ανέφερα, δεν παρουσιάστηκε. Έχουμε επανειλημμένως υποδείξει στον κύριο Σάβα Μάτσα ότι ως ποινικός ανακριτής δεσμεύεται και συνεχίζει να δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης πλήρους εμπιστευτικότητας σε σχέση με το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς και όλων των στοιχείων που οδήγησαν σε αυτή. Δυστυχώς, υπήρξαμε μάρτυρες μιας συστηματικής και συνεχιζόμενης παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, τόσο πριν όσο και μετά από τις προειδοποιήσεις μας. Οι ενέργειες του δεν μας επιτρέπουν να προτείνουμε και σε αυτόν τη συμμετοχή του στις περαιτέρω έρευνες. Συνεπώς, έχοντας υπόψη ότι οι έρευνες θα συνεχίσουν, η νομική υπηρεσία είναι έτοιμη να παραδώσει την έκθεση στην οικογένεια, έχοντας διαγράψει μόνο συγκεκριμένα ονόματα που σκοπό έχουν την διαφύλαξη περαιτέρω έρευνας και τις ενδεχόμενες ποινικές και δικαστικές διαδικασίες από πιθανή δημοσιοποίηση στοιχείων, καθώς επίσης και του τεκμηρίου της αθωότητας προσώπων
εναντίον των οποίων δυνατόν να αφήνονται υπόνοιες ή να καταλογίζονται ευθύνες. Μαζί θα παραδοθούν αυτούσια και τα 33 παραρτήματα που συνοδεύουν την έκθεση και η κατάθεση της μητέρας του αποβιώσαντο. Δεν θα δοθούν αυτούσιες οι 15 από τις 16 καταθέσεις, η περίληψη της ουσίας των οποίων όμως περιλαμβάνεται στο κύριο μέρος της έκθεσης το οποίο θα παραδοθεί. Η θέση αυτή της μη αποκάλυψης υποστηρίζεται από την νομολογία του ΕΔΑΤ στις υποθέσεις Ramsakhai and others, Giuliani and Caggio, στις οποίες μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται ότι η αποκάλυψη ή η δημοσιοποίηση των αστυνομικών εκθέσεων και υλικού από την διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητα ζητήματα τα οποία δύναται να προκαλέσουν προκατάληψη ή να επηρεάζουν πρόσωπα ή έρευνες. Δηλαδή αναγνωρίζεται ότι μία αποκάλυψη αυτών των ευαίσθητων ζητημάτων επιτρέπεται με βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λόγω του χρόνου που έχει παρελθεί, θα ζητήσω από τον αρχηγό της αστυνομίας να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των ερευνών. Τελειώνοντας, εκφράζουμε για άλλη μια φορά το σεβασμό μας προς την οικογένεια του Θανάση και τη στήριξη μας, την οποία δείξαμε έμπρακτα και θα συνεχίσει να μετουσιώνεται σε πράξεις, πάντοτε όμως στα πλαίσια της νομιμότητας, του επαγγελματισμού και της διαφύλαξης των αρχών που διέπουν τόσο τις ποινικές έρευνες και πιθανές μελλοντικές διαδικασίες, όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.